συνεχίζω τον κύκλο των επισκέψεων στα Υπουργεία. Επισκεπτόμενο σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού, θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην ηγεσία του Υπουργείου, στον Υπουργό, στον Υφυπουργό, στον Γενικό Γραμματέα. Να σου πω ότι περιμένω όχι μόνο εγώ, αλλά ολόκληρη η κοινωνία και η οικονομία πολλά από αυτούς, καθώς ο τουρισμός αποτελεί το μεγαλύτερο κλάδο της χώρας και ένα κλάδο στον οποίο η Ελλάδα διαθέτει αναμφισβήτητα και σε ένα βαθμό αναξιοποιείται συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η χώρα χρειάζεται ένα δεκαετές σχέδιο για τον τουρισμό του μέλλοντος, ο οποίος θα δίνει έμφαση, όπως σωστά ανέφερε ο Υπουργός, στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία, αλλά και στην βιωσιμότητα. Δεν νοείται σήμερα τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα, το οποίο να μην βάζει την προστασία του περιβάλλοντος σε απόλυτη πρώτη προτεραιότητα. Το σχέδιο αυτό θα έχει εκπονηθεί εντός του επόμενου εξαμήνου, σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού. Θέλουμε τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος ήταν αυτός που κράτησε και όρθιο τον ελληνικό τουρισμό τα χρόνια της κρίσης, στην εκπόνηξη του νέου οράματος για τον ελληνικό τουρισμό. Το Υπουργείο Τουρισμού είναι εκ των πραγμάτων ένα Υπουργείο οριζόντιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να συνεργάζεται με πολλά άλλα Υπουργεία για να μπορεί να υλοποιεί σημαντικές στρατηγικές δράσεις όσον αφορά στον τουρισμό. Και η δικιά μας δουλειά είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν επιτέλους στη χώρα πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ ως σήμερα. Και γι' αυτό και θέτουμε ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, ξεκάθαρους στόχους και περιμένουμε από τα αρμόδια Υπουργεία να τους υλοποιήσουν. Εύχομαι και πάλι καλή δύναμη στην ηγεσία του Υπουργείου, να τελειώσει αυτή η τουριστική περίοδος όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα και να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας για να κάνουμε την Ελλάδα αυτό που πραγματικά της αξίζει, όχι μόνο για τους κατοίκους της, για τους Έλληνες, αλλά και για τα δεκάδες εκατομμύρια που την επισκέπτονται κάθε χρόνο και οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έρχονται σε ένα τόπο πανέμορφο, με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, στον οποίο θα περάσουν πολύ ωραία και τον οποίο θα θέλουν να επισκεφθούν και πάλι στο μέλλον. Καλή δύναμη στη νέα ηγεσία του Υπουργείου.